σας πω τα ονόματά σας. Κυρεώσει 180 για να παρουσιάσει τον αδόσφαιρο. Φίλοι και φίλες του Καθημανάκια Πρόπτα, σήμερα ήρθαμε εδώ στα στούντιο του Οροπού για να μπορέσουμε να αναδείξουμε ένα καινούριο αστέρι της hip-hop μουσική. Έχει ένα παράξενο όνομα. Μου θυμίζει κάτι από Αυστραλία, κάτι στις ζούγκλες και στις ερήμους μάλλον, όχι στις ζούγκλες, της Αφρικής. Το όνομα αυτού του παιδιού που τόλμησε σήμερα να βγάλει ένα βίντεο κλιπ λέγεται Τασμάνια. Τον καλωσορίζω λοιπόν και σας τον παρουσιάζω στη σημερινή μου ολιγόλεπτη εκπομπή. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια γενικά για το τραγούδι που ηχογράφησε σήμερα εδώ, σε αυτά εδώ τα στούντιο. Και λίγο για σένα. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω. Είναι ένα τραγούδι, με το τραγούδι θα ξεκινήσω να σας πω. Είναι ένα τραγούδι τα οποία στα λόγια που έχω γράψει είναι αυτά που έχω ζήσει. Πάνω κάτω εν μέρη δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω για ποιο λόγο το έγραψα αυτό το τραγούδι. Αλλά είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Ναι, είναι ένα μήνυμα με την έννοια ότι περνάω και σε κάποιους άλλους να μην κάνουν τα λάθη που έκανα εγώ μέσα από τη μικρή ζωή μου. Αλήθεια, πόσο χρόνο είσαι? 22. Έχεις ασχοληθεί πολύ καιρό με τη hip-hop μουσική και σου δόθηκε τώρα η ευκαιρία για να μπορέσεις να αναδειχθείς? Ναι. Έχεις πάρει μέρος σε live και τα λοιπά? Όχι, είναι η πρώτη φορά δηλαδή που το κάνω έτσι, αλλά γενικά γράφω από μικρός κομμάτια και ακούω μουσική, έχω μεγαλώσει και αγαπάω τη μουσική και απλά δεν έτυχε και δόξα τω Θεώ σήμερα βρεθήκατε εσείς στον δρόμο μου και μπόρεσα και όσο μπορώ θα το κυνηγήσω πάνω σε αυτό γιατί μου αρέσει όπως σας είπα. Σου εύχομαι κάθε δυνατή επιτυχία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι σου και ολόψυχα από το Blue Web TV το πρώτο, το κόντρα και το τηλεφός. Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξαφνικά βρέθηκα σε μια δύσκολη στιγμή. Είδα ανθρώπους δίπλα μου, μα όχι για πολύ. Λέγανε πως ήτανε σωστοί, μα κι αυτοί βγήκανε σκάρτη στην τελική. Στην τελική ξαφνική ανατροπή μου τα φέρε τούμπα στη ζωή. Λυρική μουσική με καταιγίδα ραπ κυριαρχή. Τι να σου πει, μαγκά μου ιστορία αυτή. Δεν είναι φτιαχτή, δεν είναι φτιαχτή. Μπορεί να μη σου φανεί συγκινητική, όμως είναι αλήθινη να δεις πως τα φέρνει γαμημένη η ζωή. Με κι εγώ ένα παιδί που ξύπνησε μια μέρα στη στενή. Μια μέρα στη στενή ένιωσα τους γονείς μου να ρωτάνε το γιατί. Μα ακόμα ζουνε με την απορία αυτή. Ποιος να τους πει, ποιος να τους πει πως το παιδί του ζει του σε μια στοργή. Κι εγώ ζω με ελπίδα και υπομονή πως θα βγω από τη γαμημένη φυλακή. Καταστράφηκε η ζωή μου μέσα σε αυτή. Καταστράφηκε η ζωή μου μέσα σε αυτή. Πέρασανε τα χρόνια, δεν είμαι καλά. Τα πόδια μου δεν στέκονται πια. Έπεσα γονάτισα, σηκώθηκα ξανά. Ζητάω μια ευκαιρία ρε παιδιά, να βρω την ελευθερία μου ξανά. Να βρεθώ με την κοπελιά που στάθηκε δίπλα μου αληθινά. Δεν ζητάω πολλά, δεν ζητάω πολλά, δεν ζητάω πολλά. Αγάπη, στοργή να αγκαλιάσω τους γονείς μου έστω και για τελευταία φορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με μεγάλωσαν και έφτασα ως εδώ. Και έφτασα ως εδώ. Και έφτασα ως εδώ. Και έφτασα ως εδώ. Μα πόσο φοβάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Μα πόσο φοβάμαι.
Είναι στιγμές που λυπάμαι. Είναι στιγμές που φοβάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Αγάπη, στοργή να αγκαλιάσω τους γονείς μου έστω και για τελευταία φορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με μεγάλωσαν και έφτασα σε εδώ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Είναι στιγμές που φοβάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να χαμογελώ, γιατί από μικρό παιδί δεν το ζήσα αυτό. Θυμάμαι τους φίλους που αγαπώ και εκτιμώ, μου έδωσαν και έμαθα πολλά. Με αγάπησαν ειλικρινά. Με αγάπησαν ειλικρινά. Δεν γνωρίζω ευχαριστώ, μα ελπίζω το κομμάτι αυτό να σας αγγίξει την καρδιά και το μυαλό. Την καρδιά και το μυαλό. Να σας αγγίξει την καρδιά και το μυαλό. Μα πόσο θυμάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Είναι στιγμές που φοβάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Μα πόσο φοβάμαι. Είναι στιγμές που λυπάμαι. Είναι στιγμές που φοβάμαι. Σας πω τα ονόματά σας.